Δεν πρέπει να επομισθούν τα σωματεία το κόστος της αστυνόμευσης των ποδοσφαιρικών αγώνων, τονίζουν Ομόνια και Σαλαμίνα. Μιλώντας στον Άστρα, ο πρόεδρος της Ομόνιας Δώρος Σεραφείμ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποια σωματεία να βάλουν λουκέτο, αν τεθεί σε εφαρμογή η συγκεκριμένη εισήγηση του Γενικού Ελεκτή Οδυσσία Μιχαηλίδη. Πρόσθεσε ότι τα σωματεία δυσκολεύονται εν καιρό κρίσης να αυξήσουν περαιτέρω την τιμή του εισιτηρίου. Κάθε φορά που κάποιος καινούριος παίρνει μια θέση, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Γενικός Ελεκτής, θέλουν να δείξουν ότι είμαστε και εμείς εδώ, εμείς γίνονται λάθος εδώ. Δεν είναι αυτά. Αυτά είναι γνωστά και στην κάθε κυβέρνηση που ήταν και προσπαθούν όλοι με τον έναν τρόπο ή τον άλλο να λύσουν κάποια προβλήματα. Δεν μπορούν να τα λύσουν πάνω στο βάρος τούτων των σωματείων. Τα σωματεία πρέπει να τα προστατεύσουν, να τους δώσουν ακόμα περισσότερη δύναμη για να μπορέσουν να αντέχουν και να μην κλείσουν, διότι είναι όλα σε πάρα πολύ μεγάλη οικονομική δύσκολη θέση. Μπορώ να καταλάβω εγώ να ζητά κάποιος να αυξηθεί το εισιτήριο και να πηγαίνει στα τα κρατικά ταμεία 80.000 άνεργοι, αντί να προσπαθούμε να τους δώσουμε μια διέξοδο το Σαββατοκυριακό τους να ξεχνούν τις δυσκολίες τους κτλ. Θέλουμε να τους επιβάλλουμε φόρο. Αν είναι να μας το επιβάλλει και αν δεν θα το αντέξουν, θα κλείσουν τα σωματεία και τότε το πρόβλημα της κοινωνίας μας θα είναι περισσότερο. Το κράτος παίρνει τεράστια ποσά από τα σωματεία, τόνισε από την πλευρά του πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Ανδρέας Παρασκευά. Υπέδειξε την ίδια ώρα ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην παιδεία, ούτως ώστε να αποτρέπεται ο χουλιγκανισμός στα γήπεδα. Θα πρέπει να κοιτάξει το κράτος πόσα παίρνει από τα σωματεία. Είναι τεράστια τα ποσά που παίρνει από τα σωματεία. Πέραν του φόρου θεάματος, εργοδοτούμε δεκάδες ανθρώπους, πληρώνουμε φόρο προστιθέμενης αξίας, πληρώνουμε κοινωνικές ασφαλίσεις, απασχολούνται χιλιάδες άνθρωποι στο ποδόσφαιρο, έρχονται παιδιά τα οποία διαπαιδαγούνται και κάνουμε εκεί έναν έργο το οποίο θα μπορούσαν να το κάνουν καλύτερα τα σχολεία. Εγώ θα επιμένω ότι είναι θέμα παιδείας και το πώς μεγαλώνει ο καθένας τα παιδιά του στο σπίτι του. Από την πλευρά του, ο Γενικός Ελεκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης έκανε λόγο για στρέβλωση, η οποία πρέπει, όπως είπε, να διορθωθεί. Αυτό όμως που εμείς λέμε είναι ότι δεν είναι ορθολογικό το κόστος αστυνόμευσης να βαραίνει κάποιον άλλον από τα σωματεία. Τα σωματεία θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της αστυνόμευσης να φέρουν το βάρος του κόστους και αν αυτό το εκατομμύριο η πολιτεία αποφασίσει να το ξαναδώσει στα σωματεία με ένα άλλο τρόπο, αυτό δεν θα είναι δική μας απόφαση. Θεωρούμε όμως ότι είναι στρέβλωση. Τα σωματεία να γνωρίζουν ότι θα μπορούν να έχουν οποιοδήποτε κόστος αστυνόμευσης και αυτό να βαρύνει κάποιον άλλον. Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει τι είναι ακριβώς τα λεφτά τα οποία δίνει για το ποδόσφαιρο και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν το κόστος είναι κρυμμένο, σε εισαγωγικά κρυμμένο, μέσα από τα προϋπολογισμούς της αστυνομίας και για λόγους αρχής στρεβλώσεων.